Φίλοι και φίλοι του Άμπολα Sport, είμαστε εδώ στην προπόνηση του Γαλαξία. Ο Γαλαξίας, ο οποίος είναι στο δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας και στις 5 πρώτες αγωνιστικές, έχει μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες. Μαζί μας τώρα έχουμε τον ποδοσφαιριστή του Γαλαξία, τον Παναγιώτη Πατσέλη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω και τη δική σου άποψη για την μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Θα μπορούσε ο Γαλαξίας να βρίσκεται σίγουρα ψηλότερα στη βαθμολογία? Σίγουρα είχαμε ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα με βάση τις ομάδες του ομίλου. Είχαμε, θεωρώ, τις ομάδες που έχουν ως στόχο εξ αρχής να πρωταγωνιστήσουν, τις είχαμε τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Θεωρώ ότι έχουμε αποσπάσει θετικούς βαθμούς, δηλαδή και η ισοπαλία με την Κοψαχίλα και με την Τερψιθέα και η νίκη επί της Ελευθερούπολης ήταν αγώνες τους οποίους το αξίζαμε. Και ήταν μόνο αυτό που έπρεπε. Με την, okay, από τη Νέα Σμύρνη. Αυτό που μας κάνει να λυπόμαστε είναι ο τρόπος ο οποίος δεχτήκαμε αυτή την ήττα, που για μένα είναι ένα πλασματικό σκορ. Δεν το αξίζαμε να δεχτούμε 6 γκολ. Έγινε συγκυριακά, χάσαμε πέναλτι, είχαμε δοκάρια. Οκ. Okay. Προχωράμε, δεν τρέχει κάτι. Ωραία, επόμενο παιχνίδι. Να αποδείξουμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος ότι δεν τα αξίζαμε αυτή την ήττα. Αρχής γεννόμενης από την Κυριακή. Είναι το παιχνίδι με τον Εθνικό Αστέρα. Ιστορική ομάδα. Δεν πρέπει να βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση από ό,τι ακούμε. Όπως τα λένε σίγουρα και αυτοί για εμάς μετά τα 6 γκολ που ακούσαν ότι φάγαμε. Πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Παναγιώτη, ο Γαλαξίας θα τα καταφέρει να παραμείνει στην Β' κατηγορία? Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό σαν ομάδα. Χρειαζόμαστε βέβαια να κάνουμε περισσότερο το παιχνίδι μας παρά να αμυνόμαστε. Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό, γιατί όλοι οι παίχτες είναι ποιοτικοί παίχτες στην ομάδα. Και ο πάγκος ο οποίος έχουμε και όποιος μπαίνει από τον πάγκο είναι παιδί το οποίο κάλλιστα σε οποιαδήποτε ομάδα της Β' κατηγορίας θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σαν βασικός παίχτης. Θεωρώ ότι πάμε για το καλύτερο. Και αξίζουμε να είμαστε, θεωρώ, στη Β' κατηγορία. Ο coach, ο Νίκος Παπαδιώτης, συνεργασία του μαζί σου? Το coach τον ξέρω χρόνια, με είχε και σε άλλη ομάδα στο παρελθόν, εξαιρετικός προπονητής, προσπαθεί για το καλύτερο, πολύ καλός άνθρωπος και βρίσκεται στην ομάδα χρόνια και έθεσε από την αρχή σαν στόχο όταν ήρθε στην ομάδα σε τριετή πλάνο να ανέβουμε κατηγορία, όπως έγινε. Και ο στόχος πλέον είναι να μείνουμε στη Β' και να κοιτάξουμε ό,τι καλύτερο, σε όσο καλύτερη θέση μπορούμε να πλασαριστούμε, να το καταφέρουμε. Ωραία. Εδώ στην προπόνηση ζητάνε να σκοράρεις αρκετά γκολ στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Προτιμώ να μιλήσω με πράξη παρά να πω οτιδήποτε. Πώς είναι το κλίμα, Παναγιώτη, μεταξύ σας? Πολύ καλό. Είστε μια παρέα? Είμαστε μια παρέα. Και αυτό μας βοήθησε πολύ το ότι ανέβηκαμε για κατηγορία πέρυσι. Και είχα δει και το βίντεο με το μπουγέλο μας το προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δείχνει ότι είστε συσπηρωμένοι. Συσπηρωμένοι. Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, τι να περιμένουμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος από εσένα και από την ομάδα? Μια από σένα αρκετά γκολ. Σας είπα, δεν λέω λόγια. Ό,τι γράψει. Και από την ομάδα? Ότι να είμαστε ανταγωνιστικοί όπως είμαστε μέχρι τώρα, που ακόμα και στο παιχνίδι με τη Νέα Σμύρνη μέχρι το 70 που το σκορ ήταν 2-0 πιέζαμε για τη μείωση του σκορ και την ισοφάριση. Μετά καταρρεύσαμε δυστυχώς και προσδοκούμε ότι θα είμαστε σε όλα τα μάτς ανταγωνιστικοί. Από εκεί και πέρα μπάλα είναι. Ωραία. Η διοίκηση είναι κοντά σας, Παναγιώτη? Είναι κοντά μας, είναι κοντά μας. Ωραία. Ποιος είναι στην ομάδα το πειραχτήρι? Ποιος είναι αυτός που δημιουργεί τις περισσότερες πλάκες? Ο Μαστρογιάννης ο Κώστας, ο Μιχάλης ο Μπέτζελος και ο Θοδωρής ο Βλάχος ο αρχηγός. Και ποιος είναι αυτός που δέχεται, ο αποδέκτης, ποιον συνήθως πειράζουν περισσότερο? Είμαι ένας από αυτούς. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, υγεία, πάντα επιτυχίες και αρκετά γκολ και σε σένα. Να είστε καλά.